βρώμικα. Today my head is in a mess. Today I'm nervous out of control. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the fuck out of my life. Ξεκουράστηκα, βρε αδερφέ. Τρεις φορές εξάρες. Εσύ, παιδάκι, παίξε το Θεό μπάρμπα. Λένε που και που καμιά νοησία. Κάνουν και διάφορες λαμονιές. Αλλά δεν βαριέσαι. Τα συμπαθώ αυτά τα θηλαστικά. Απ' την άλλη, okay, τα πάντα εν σοφία επιείσαμε, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Παράδειγμα, εδώ μας έπεσε λίγη μύτη παραπάνω. Τι λίγη. Η κοπέλα είναι εντελώς γαβή. Αστερόπι. Έρχομαι. Και τη βγάλανε και αστερό από πάνω. Μπα, δεν υπάρχει σωτηρία. Η αγάπη. Εδώ πάλι έχουμε την πατούσα Ποταμόπλου. Ο ιδιοκτήτης της ονομάζεται Τριαντάφυλλος. Αν και κανονικά θα έπρεπε να λέγεται Οκτάφυλλος. Πρότασε, μωρό μου, το παίρνεις. Η αγάπη είναι μεγάλο παλούκι. Τη μία καίει σαν χαστούκι, την άλλη φέρνει δροσιά. Λένε η αγάπη πρώτα σε κάνει μπουρδέλο, μετά λες φτάνει δεν θέλω, και έπειτα θέλει ξανά. Θα πας ή όχι? Πάω. Ψώνια. Αχ, φορά το φακό σου, κορίτσι μου. Τρομάζει ο κόσμος. Μια το ένα μάτι έτσι, μια το άλλο αλλιώς. Μου κάνει αλλεργία. Φορά γυαλιά. Δεν θέλω, μεγαλώνω τη μύτη. Αμάτι, μια η μύτη σου, μια η μοιοπία. Έχουμε και αυτό το κακό με την τηλεόραση. Σου μιλάω και εσύ βλέπεις αυτό τον τελεμέ. Δεν είναι τελεμές, είναι θεός. Παραπάνω και από θεός. Τι να σου πω, καημένη. Ανοίγεις το στόμα σου και δεν ξέρεις τι λες. Τι θα γίνει? Πάω. Όπως φεύγεις, πάρε την παραγγελία. Τα καφεδάκια σας. Πού το παραγγείλαμε? Όχι αυτόν, τον άλλον. Που έμπλεξα. Μπαρμπαδήμος, παρακαλώ. Οκ, γκαβί, αλλά η Αστερόπη έχει ένα μοναδικό χάρισμα. Μωρό μου, τι σκέφτησε? Τα μάτια σου είναι σαν πετράδι. Μπορεί να δει αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Για την ακρίβεια, μπορεί να βλέπει, να ακούει και να διαβάζει όλες τις βρώμικες σκέψεις που κυκλοφορούν στα μυαλά των ανθρώπων. Hey.
άντρες κάνουν βρώμικες σκέψεις. Έλα, μη μου πεις. Παρ' όλα αυτά, η γκαβή κοπέλα συνεχίζει να ελπίζει. Στην αγάπη. Ναι, ναι, η αγάπη. Μωρό μου, τι κάνεις? Σε παρατάω. Εμένα, το μωρό σου. Καλήσα το μωρό μου. Ποιος είναι? Ένας κοπρίτης και μισός, που γράφεις βλακίες τραγούδια. Όχι, αυτό δεν θα το συγχωρήσω. Τρελάθηκες, πετάς και τη Βέρα. Δεν είναι Βέρα, είναι ο κρίκος της κουρτίνας. Ναι, αλλά μίκρινε, βάφτηκε, τζέτα έγινε. Δεν μας παρατάς, λέω εγώ. Έλα, μαμά. Α, καλά. Ναι, σε είχα πάρει. Να σου πω ότι είχες δίκιο. Και ότι παρατάω αυτόν τον αποτυχημένο. Ε, Χρύσα. Που νομίζω ότι είναι μπάρμαν. Μπάρατζε, Τόμ Κρούζ. Θέλεις και τα πυρούνια? Και τον έχουν πετάξει έξω από παντού και είναι άνεργος τώρα 1,5 χρόνο. Το οδείο, ρε Χρύσα, το οδείο. Μια φορά την εβδομάδα. 70 ευρώ την ώρα. 4, 7, 28. Άντε, κάνε μας τη χάρη. Μπράβο, κορίτσι μου. Επιτέλους. Ναι, μαμά, θα τα πείτε μετά. Ωραία, φύγε. Να δούμε που θα βρεις άλλον με τέτοιο χάρισμα. Σιγά το χάρισμα. Έχω δει και μεγαλύτερα. Μα δεν εννοούσα το πουλί μου. Ε, τότε τι. Α, ναι. Το στρίψιμο της Τζιβάνας. Ρε, Χρυσάκο μου, δεν θα κάνω εγώ το σούπερ χιτ να βουήξει η Αθήνα. Μπα. Δεν θα στείλω εγώ το Χατζηγιάννη για τσάι. Μπα. Πιάσε. Αγάπη μου, Χρύσα μου, δώσ' μου μια ευκαιρία. Άστιν. Και θα βρω δουλειά, θα ψάξω. Τι θα ψάξεις, μωρέ? 2 μήνες μας έχουν πει για εκείνο το... Ωραία, να πάω, ρε Χρύσα. Με το πτυχίο μου και τις φούγγες μου και τα όλα μου να πάω να γίνω το παιδί για τα θελήματα. Άστι. Πέφτω στα πόδια σου. Μη μου αφήνεις, αγάπη μου. Τουλάχιστον πες μου πώς δουλεύει το πλυντήριο. Βρες το διάολο. Ένα σου λέω, δεν ξέρεις να αγαπάς. Ναι, ενώ εσύ. Εγώ έβγαλα όλα τα όργανα από το σαλόνι για να βάλεις το χαζοκούτι το απέσιο που μας καίει όλη τη μέρα τον εγκέφαλο. Ναι, το χαζοκούτι περίμενες. Μη φεύγεις, τι θα κάνω χωρίς εσένα? Θα πας εκδρομή στα Ζωνιανά. Μόνος μου. Βρες καμιά καβή, να μην βλέπει το χάλι σου. Sorry. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες από το σύμπαν για να συναντήσει ο ταλαντούχος κοπρίτης την καβή κοπέλα. Αλλά... Black is the night at the mountains. Έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν βλέπει κανέναν σε αυτή τη μικρή χώρα που όλα γίνονται από το τηλέφωνο και που όλοι πιστεύουν σε ένα θεό, πατέρα, παντοκράτορα, τον ποιητή της κουτσομπολικής, των κοσμικών και των σιλικονάτων. Εμίλε, κυρίες και κύριοι, άρχισε ήδη προσελεύσεις στο μεγάλο πάρτι που θα συγκεντρώσει όλους τους κοσμικούς της Αθήνας. Ήδη πέρασαν μέσα ο Ηλίας Ψινάκης, η Τζούγια Αλεξανδράτου και ο Λάκης Γαβαλάς. Ενώ αυτή τη στιγμή προσέρχεται ο γνωστός και περιζήτητος εργένης, ο Νίκος ο Στεφάνου. Νίκο, πες μας κάτι. Η ζωή έχει πλάκα. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομα σας? Γιατί θα μας ανοίξετε κανένα φάκελο? Συγγνώμη. Απόψε είμαστε πριβέ. Δεν μου λες, παιδί μου, καινούριος εδώ? Μάλιστα. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ποιος? Και τώρα τι θα παίξουμε, δεν περνάς, κυρία Μαρία? Είναι πριβέ το παρατηγύρι. Μόνο με προσκλήσεις. Πάρε μου Τσιλιχρήστο. Βασίλη Τσιλιχρήστο. Το αφεντικό σου, έτσι δεν το λένε? Ή δεν το ξέρεις κι αυτό? Το ξέρω. Δεν απαντάει. Ναι, δεν απαντάει. Γιατί να απαντήσει? Κάθε τώρα μέσα με τα μοχίτο του, με τα πιπίνια, με τα στριγκάτα, με τα όλα του. Έχει τη μαγαζάρα του, κάνει την παρτάρα του. Σου λέει, γιατί αν το σηκώσω, χέστηκα. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω να πείτε. Ρε που έχω μπλέξει. Κάτσε, έχω άλλο άνθρωπο δικό μου μέσα. Σωτηρή, μήπως να πηγαίνουμε? Έλα τώρα. Έλα. Έλα, ρε ψηλέ, πού είσαι, ρε? Τι είναι? Το ξέρεις αυτό? Ναι, ρε, κάθε μέρα εδώ είναι. Όπου κοσμικός από δίπλα. Και αστεία. Όλοι του μιλάνε. Έχει πλάκα, λέει. Δεν μπορώ να σε βάλω, ρε μαν. Είναι πολύ πριβέ η φάση. Όλοι ένας και ένας ονομαστικά. Και εγώ, ρε ψηλέ, τι είμαι δηλαδή? 2 και 2 ανώνυμος. Πλάκα έχεις, ρε φιλέ. Έχεις πολύ πλάκα. Ναι, ναι. Οκ, έχω. Λοιπόν, τα λέμε. Πάμε. Δεν μας βάζουν μέσα? Όχι, τώρα δεν γουστάρω εγώ. Παιδιά, έχει ο καιρός γυρίσματα. Αύριο μεθαύριο. Μη μου ήρθει κανένας και με παρακαλάει. Θέλει να ανοίξει μαγαζί να τους φάει όλους. Έχει φραγκά. Μπα, τυροπιτάκια φτιάχνει για παιδικά πάρτι. Μια τρύπα έχει. Άφρακος. Πάντως ξέρει τον Χρήστο. Όχι, ρε. Μια φορά τον είχαν νηστήσει. Ο άλλος, ούτε που το θυμάται.
Δηλαδή, τρελή ψωνάρα. Ποιος ο Σωτηράκης? Αχ, καλά. Στα λεξικά, εκεί που γράφει κουκουρουκού είναι δίπλα η φωτογραφία του. Είναι που δυσκολεύομαι, κατάλαβες. Να είχα τουλάχιστον το χώρο, space. Άρα, Αθήνα, Μανχάταν θα σε έκανα. Ω, διχάμε. Πλάκα-πλάκα όμως, έχει κι αυτός ένα χάρισμα, αλλά δεν το ξέρει ακόμη. Γιατί δεν ξεκινάς από κάτι πιο μικρό? Άσε μας, ρε Βούλα, μικρό και μικρό, τι μικρό? Να έρχονται οι λιμάριδες να βροντάνε τα ζάρια, το θέμα να ανοίξεις κάτι με την άπλα σου, με τη χλίδα σου, με τον κόσμο σου. Πού πάμε? Σπίτια μας. Καμιά ώρα θα μας πέσει όλο το μαγαζί στο κεφάλι. Μην ανησυχείς, σε κανένα μήνα θα γίνει αγνώριστο. Θα ρίξω τον τοίχο από μέσα και θα γίνει άλλο τόσο. Θα βρω και κάποιον. Με εκείνο το παιδί που έλεγες, τι έγινε? Ξέρω εγώ. Ωπα, ωπα, μεγάλη. Χρυσά, ρε χρυσά. Άρε Αθήνα! Άρε Αθήνα! Έλα, φίλε. Έλα, ρε ψηλέ. Πώς είναι το πάρτι? Έχει πολύ κόσμο, ρε μαν. Αυτά. Τι να σου κάνω, δεν έχω το κεφάλαιο. Έχεις πολύ πλάκα, ρε μαν. Είσαι με τη μηχανή? Όχι, όχι, έρχεται. Ωχ, πάλι τα ίδια. Γεια σου, μωρό μου. Ο θεϊκό. Προσέχετε τουλάχιστον, Τερί. Σε σένα το λέω. Καλύτερα. Σιγά, παιδί. Πρόσεχε, ρε, Τερί, αμάξι. Γαμπρέ, κοίτα να μαλάκαρε, κοίτα να μαλάκαρε. Όχι, όχι, ρε, ψηλέ, δεν σε σένα. Να σου πω, να κάνω μια γιουτέρν και να σκάσω. Πα, ας το αύριο. Κατάλαβα. Α, να σου πω, την κοπελίτσα που σου έλεγα να τη στείλω τελικά. Στείλτε. Εγώ δεν σου βάλαω χατήρι. Στείλτε. Μπουφέ θα την βάλω. Να σου πω. Βλέπετε τουλάχιστον. Γεια σας. Γεια σας. Προσλαμβάνεστε. Είμαι η Ρίτα. Με στέλνει ο... Θεός. Θα μην το θέλω. Μα πες μου τώρα, είναι αυτός άντρας για σένα? Είναι? Όχι, όχι. Γιατί έχει? Μόνο αυτός δεν έχει τίποτα. Ενώ εγώ. Ευχαριστώ. Ρε κορίτσι μου, τι δουλειά έχεις εσύ με αυτόν? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάθεσαι όλη μέρα και χάσεις το γαζοκούτι και τις φυλάδες? Όποιος έχει κάνει τρία bypass, δεν τρώει χωριάτικο λουκάνικο. Εγώ είμαι θηρίο. Μη φοβάσαι. Έτσι και σε βάλω κάτω, εγώ θα πεις αλληλούια. Ναι, καλά, καλά, άσε τις ανοησίες τώρα και σταμάτα να τρως. Ρίτα, στο μπουφέ θα σε έχω, ε. Παιδικά πάρτι. Εκάλη, ψυχικό, φιλοθέη. Έπεσε. Έχουν να κλείσουν οι σπίτια. Γιατί? Γιατί έχεις λαμπερή προσωπικότητα. Τα έχω πει που το ξέρω, εγώ. Αυτά τα πράγματα κάνουν μπαμ. Αλήθεια, το πιστεύεις? Στάντα. Είναι και το παρουσιαστικό που σου... Που, πώς να το πω, εσύ... Είσαι πάρα πολύ νόστιμο. Εγώ? Ποιος εγώ, μου. Μοντέλος. Χριστός και Παναγία. Και 12 Απόστολοι. 12 δεν είναι? 12, προχώρα. Βάλ το πάνω σου, ρε κοριτσάκι μου, αυτό. Βάλ το πάνω σου, μη μου έρθει καμιά συγκόπη. Κατάλαβα. Δεν με θες. Τι δεν σε θέλω, μωρή. Λύθιος είμαι και δεν σε θέλω. Που το χάρισμα της Ρίτας κατάπινε το Σωτήρι, μία σειρά από απίστευτα γεγονότα άρχισαν σιγά σιγά να ξετυλίγονται.
κι ο χάρος στο φτερό. Όταν σκύβουν για νερό. Τράγκαρα με ένα μεγάλο βαρύ όχημα. Το μπάνιο είναι από εκεί. Από εκεί είναι. Από εκεί. Έλα ρε ψηλέ. Έλα. Ήρθε η Ρίτα. Ήρθε, είδε και νίκησε. Όχι, μη μου πεις. Τι. Δεν πιστεύω να την πήδηξες. Λέγε ρε. Όχι ρε. Τι λες τώρα, είναι δυνατόν. Ακούτε. Γιατί. Ξέχασα στο πω ρε φίλε, μην την πηδήξεις, χάθηκες. Αγάπη μου. Αγάπη μου. Γιατί. Πώς δεν σου φαινόταν η ιδέα να πάρουμε ένα σκυλάκι. Ένα σκυλάκι, κλείνω. Τι σκυλάκι. Ένα λαμπρατό. Λαμπρατή. Στο κήπο θα το έχουμε. Στο κήπο, σε ποιο κήπο. Του σπιτιού μας. Του σπιτιού μας. Δεν μου λες. Τι δηλαδή. Δεν είμαστε μαζί. Τι μαζί είναι κούκλα μου. Εμείς δεν γνωριζόμαστε καν. Και όλα αυτά που μου έλεγες πριν. Ότι είμαι όμορφη και καλή. Να σου πω πώς είπαμε. Ρίτα. Ρίτα. Λοιπόν, Ρίτα, εμείς δεν συνεννοιόμαστε, κούκλα μου. Ρίξε αυτά τα ρουχαλάκια επάνω σου. Μην έρθει κανένας άνθρωπος εδώ πέρα και ξεφτυλιστούμε και τράβα στο καλό. Δεν το πιστεύω, κλαίει. Σου ιστορ. Ένα ασθενοφόρο, ένα ασθενοφόρο. Όχι, όχι. Μήπως να του δώσουμε το φιλί της ζωής. Ναι, ναι. Ας φωνάξει κάποιος τα παιδιά του. Δεν έχει παιδιά. Ασθενοφόρο, γονάξτε ρε παιδιά. Παρπαδί μου. Και εκεί, ανάμεσα στα καραφάκια και στα λισοτηγανισμένα λουκάνικα, ο καφετζής έκανε την τελευταία του αθώα σκέψη. Δώστα όλα, παρπαδί μου, παιδάρα μου. Μίλα μου, βρώμικα. Αμάνδρε, μπαρβαδίμο μου, έλεος. Και κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών. Άντε ρε Σαντάμ, τι φουρνίζετε τόση ώρα. Όχι, δεν το πιστεύω. Χουσέιν, άνοιξε το φούρνο και χώσαμε μέσα. Γεια. Yeah. Ήρθα να σου πω συγγνώμη για τις προάλλες που τσακωθήκαμε. Δεν τσακωθήκαμε, ρε κορίτσι μου. Εγώ δεν τσακώνομαι ποτέ με... Ωραία. Τότε μπορώ να αρχίσω να δουλεύω. Όχι, δεν μπορείς. Γιατί. Γιατί άμα αρχίσεις να δουλεύεις εσύ, ορίστε. Να και να. Με ρυθμό. Εδώ. Ναι. Ο κύριος Σωτήρης Τσιλιγιώργος. Mm-hmm. Δικηγορικό γραφείο Μπράτου. Σας ψάχνουμε μέρες. Μάλιστα. Για το ακίνητο του θείου σας, Δημοσθένη... Ο θείου μου, εγώ... Α, ναι, το... Ναι. Ναι, τον, ναι. Και... Πέθανε. Κληρονομιά, μαγαζί, τετραγωνικά, αυτοκίνητα, γυναίκες, ανέβηκες, περιοδικά, ανέβηκες. Καλησπέρα κύριε Τσιλιγιώργο. Γεια σου παιδί μου. Τι παίζεις μέσα.
Ο πρωθυπουργός είναι και τρώει. Τι άλλο να κάνει, κανένας άλλος. Είναι ο κύριος Ρουβάς και η κυρία Βύση. Άλλος. Όχι, μόνο η Μαντόνα πήρε και έκανε μια κράτηση για την Πέμπτη. Τι να πω, θα το φάνε τα αεροπλάνα αυτό το κορίτσι κάθε εβδομάδα πήγαινε, έλα. Αν έρθει και δεν είμαι εδώ, βάλτε την αγκάτσι κάπου καλά. Κύριε Σιλιγιώργο, σας ζήτησε και ένας ελεκτρίστος. Ποιος είναι αυτός. Με ακούτε. Με ακούτε. Μάλιστα, μάλιστα. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που βρίσκεται. Να κιαλάρει από ψηλά τη μαγαζάρα και να γουστάρει. Έλεγα για την εξαδέλφη σας την Ευαγγελία Τσιλιγιώργου. Είσαστε συνιδιοκτήτες. Ναι, ναι, την Ευαγγελίτσα. Εμείς επικοινωνήσαμε μαζί της. Εσείς είχατε κάποια επαφή. Όχι, όχι, αλλά τη θυμάμαι. Ήταν ένα κοριτσάκι αδύνατο, καχεκτικό, ντροπαλό. Της μίλαγες και κοκκίνιζε. Της άρεσε ο Έλβης. Πήγαινε και στο οδείο. Τραγούδαγε. Ε, τη Λίλη, τη θυμάμαι. Σαν κλαράκι ήταν. Της έκανες φου και έπεφτε. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Είχε και ένα αγόρι. Χοντρός, 8 φορές η Λίλη ήτανε. Κι όλο τσακωνόντουσαν. Θα έχουνε χωρίσει τώρα. My love, one way. Άντε ρε Παντελάκη. Τώρα, τώρα. Κάτι δοκίμαζα. Καλά, είχα μια ιδέα για το ρολό. Σκεφτείτε να το βάλω. Δεν θέλω άλλες ιδέες. Λυπήσου το σπίτι μας. Τις προάλλες ρήμαξες το αυτοκίνητο. Προχθές το καζανάκι. Τι σου φταίγε μωρέ το καζανάκι και το διέλυσες. Ήθελα να το βάλω τηλεχειριστήριο. Γιατί, για να σημαδεύουμε και να κατουράμε από απέναντι. Όχι, ρε μωρό. Άμα ξεχνάμε να το τραβήξουμε. Αντελέκη, σταμάτα γιατί στεναχωριέμαι. Όχι. Και ξέρεις τι γίνεται όταν στεναχωριέμαι. Λιλίκα μου, Λιλίκα μου. Αντελάκη. Μην το πεις. Θα δυνατήσω. Μίλα στα πια. Κάποια ζυγούλη θα γίνω. Φάει κάτι. Βίκυ καγιά. Ε, όχι και έτσι. Βίκυ καγιά. Λιλίκα. Άσε με, φύγε. Και ο Παντελάκης. Τα μοναδικά θηλαστικά στον κόσμο που έχουν το χάρισμα να αντέχουν για χρόνια το βάρος του έρωτα. Πιάνεις δουλειά, βρε! Είσαι γουρλού, το ξέρεις! Αλλά όχι αγάπες και αηδίες. Σωτήρη! Ποιος! Εγώ! Λιλίκας είσαι! Εγώ ρε παλιό μου τραγού! Λιλίκα! Και ο! Γεια Σωτήρη! Ο Παντελάκης! Τι έγινε ρε παιδιά, πώς αλλάξατε έτσι! Εσύ πάγινες, αυτό σε έρεψε! Ναι, για να μην παλτώνεις σχέση, καταλαβαίνεις! Πάντως ακόμα μαζί, μπράβο ρε παιδιά! Ωραίο, ε! Και πού να δεις άμα θα πέσει ο τείχος! Μεγαλεία, πάμε για μεγάλη δουλειά! Θέλει λεφτά όμως. Θέλει. Λεφτά θέλει, αλλά κοίτα Λιλίκα. Βάλε και το φόρο κληρονομιάς. Εσύ δικός μου άνθρωπος, τώρα δεν θα σου κρυφτώ. Άσε το προσωπικό. Πώς θα τους πληρώνεις. Γι' αυτό σου λέω. Λεφτά να σου δώσω να το πάρω δεν υπάρχουν. Γι' αυτό άμα με εμπιστευτείς να τα ανοίξουμε και πού είσαι. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα άρχισε καθόλου. Τρέχει το πράγμα, δηλαδή τι τρέχει. Καλπάζει το πράγμα, εισπράττεις εσύ. Πλάκα μου κάνεις, Σωτήρη. Μαζί θα το κάνω. Τι να κάνουμε. Θα κρατήσω ο Παντελάκης στο χασάπικο, καλά όχι μόνος του. Πάντως μπορώ και εγώ να βοηθήσω. Εγώ θα σου στήσω την κουζίνα. Φαΐ δεν θα έχεις. Κρέατα έχουμε, δικά μας. Κρέατα. Έλα Τέρι, δεν έχω διάθεση. Τι να είμαι χαρούμενη. Στο μαγαζί μου, ρε, να μαζέψω τη μηχανή. Να σου πω, τα λέμε αργότερα, φιλιά. Oh.
Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto. Αστερόπι μου, πάλι χάσκεις με το τέλεμά σου. Πρέπει κάποια στιγμή να συνέλθεις, να οριμάσεις. Εγώ σαν πατέρας μου. Αλλά δεν θα έλεγα όχι να μου δείχνεις και λίγο τα βυζιά σου. Όχι ρόγα, μόνο το γύρω γύρω. Κορδάκι, σε περιμένω έτσι. Αλλά όχι αγάπες και νιάου νιάου. Έχουμε δουλειές τώρα. Άντε φιλιά, θα τραντάξουμε την Αθήνα. Ποια είσαι εσύ, παιδί μου? Η Αστερόπη. Είσαι τυφλή. Όχι και τυφλή. Τα γυαλιά μου. Α, έλα, εδώ. Αλλιώς, 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 αλλιώς. Εσείς ποιος είστε? Ο νέος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ποιο, το καφενεδάκι? Καφενεδάκι. Ξέρεις τι έχει από εδώ πίσω αυτό το καφενεδάκι? Το ξέρω. Άμα το ρίξετε τον τοίχο εδώ μέσα γίνεται... Και τότε η γκαβή κοπέλα ξεστόμησε κάτι τρομερό. Δίλα... Κάτι απίστευτο. Μερσέντες. Τι λέω, καλύτερα και από το Βίλα. Τι είπες τώρα, ρε κοπέλα? Τι είπες τώρα, ρε κοπέλα, το πιστεύεις αυτό που είπες? Πώς είπαμε? Αστερόπι Κωνσταλέξη. Σωτήρης Τσιλιχρήστος. Τσιλιγιώργος. Πώς δούλευες εδώ πέρα και... Ο Μπαρμπαδήμος ήταν σαν πατέρας μου. Ναι, μπάρμπας μου Μπαρμπαδήμος, ξάφος του πατέρα μου. Από Βυζάκι μια χαρά είμαστε. Από Πολαράκι για να δούμε τι λέει. Συγκεντρωθείτε να μιλήσουμε σοβαρά. Ορίστε. Και τώρα τι σκέφτεστε να το κάνετε? Α, Σε παρακαλώ, πάψε να βιάζει το σπίτι μας και γύρνα πίσω. Μόνο τα σόβρακα δεν μου έχεις πάρει. Ξέρεις που πάω? Δεν με ενδιαφέρει. Πάω να βρω τον Μπαρμπαλάμπρο. Μπαρμπαδήμο. Αυτό τον Μπαρμπαπούστη, πώς το λένε, πάω να πιάσω δουλειά. Κασίλα. Παίζει κάτι καλό. Είναι Χρύσα. Μη με ενοχλεί. Είμαι εδώ, ρε. Συγγνώμη. Έλα, έλα, δεν έχω. Συγγνώμη. Δεν έχω, λέμε, να πάω να κάνεις αποτοξίνωση. Εγώ. Βρήκατε τώρα όλοι και ζητάτε λεφτά. Κοίτα, χάλι. Πάρ' τη ζωή στο χέρι σου, είστε την πλάτη σου. Εγώ ένα γαράκι έκανα. Τι θες, βρε παιδί μου, γιατί είσαι εδώ? Ο Μπαρμπαδήμος. Σου μοιάζω για Μπαρμπαδήμος. Γιατί πώς είναι Μπαρμπαδήμη? Δεν υπάρχει Μπαρμπαδήμος, ανθρωπέ μου. Να ήταν κι άλλος. Εγώ είμαι ο Σωτήρης. Α, ωραία, Μπαρμπασωτήρη, εγώ είμαι που. Για δουλειά. Αλλά εδώ μέσα στη χαμοκέλα. 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 Περίμενα να το δεις αυτό σε ένα μήνα. Χαμοκέλα. Ξέρεις τι έχει αυτό πίσω από τον τοίχο? Τσέχες. Α, είσαι ψυχάκι. Ούρδου. Του γιατρού. Όχι μόνο για το στρατό πήγα. Τριαντάφυλλος. Μουσικός και μπάρμαν. Κράτα. Μπάρμαν. Μπάρμαν τζετ. Και πότε ξεκινάει εδώ η φάση? Άκου να σου πω, ρε φιλαράκο. Εγώ θέλω τον μπάρμαν του Τσιλιχρήστου. Να μαζεύετε τα κομμενάκια γύρω από την μπάρα, να γίνεται κατάσταση. Μπάρμαν. Και τι θα πεις, ρε Σότο, άσε το Βίλα και άλλα στο ρημαδιό που δεν έχει να σε πληρώσει. Πάρ' το παλικάρι να κάνεις τη δουλειά σου. Και τι μεροκάμα το δίνεις? Να σου πω, πώς είπαμε? Τριανταφύλλος. Τέτοια. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με όρεξη, με κέφι. Να φτιάξουμε κάτι ωραίο, να μην έχουν το μυαλό του στην κονόμα. Ανθρώπους με τέτοιο, με όραμα. Είσαι μέσα. Και πόσα θα παίρνω? Δεν υπάρχει φράγκο, παιδιά. Γνωριστήκατε? Ρίτα, yeah. Λίλη Παντελάκης, Τριαντάφυλλος. Yeah. Ποσοστά. Όλοι οι ιδιοκτήτες. 10%.
Κι άμα πάει, που δεν θα πάει απλώς, θα καλπάσει. Καθαρίσατε κι εσείς, καθαρίσαμε κι εμείς, λέει. Σωθήκαμε όλοι μας. Και εσείς δεν έχετε να ρισκάρετε τίποτα. Εσείς βάζετε δουλειά, εγώ με τη Λίλη βάζουμε το χώρο. Ε, Λίλη. Έτσι, έτσι, έτσι. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ λέω να το χιονίσουμε. Τι λέει? Πάω να την κάνω χάρηκα. Στο καλό. Του κοάλα το μάτι είναι πιο άσπρο. A mess. Today my nerves are out of control. Today I hit a low, it's you and you, oh, I recall. Oh, yeah, yeah. The days you used to drive me insane, the nights you gave my love the bad name. Today feels like I'm at the end of the line. Oh, oh, oh. I hate to miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the fire out of my life. Because you Ο μπαμπάς. Είναι καινούριο. Μπαρμπασωτήρι. Μην με ξαναπείς μπαρμπούνια. Ποια είναι αυτή η κοπέλα? Α, η Αστερόπη. Αστερόπη. Έλα. Η Ρίτα. Γεια. Γεια. Η Λίλη και ο Παντελάκης. Γεια. Και είναι. Γεια. Τριαντάφυλλος. Τι. Α. Αστερόπη. Χαίρομαι πολύ. Δηλαδή εγώ τώρα... Δεν υπάρχω εγώ τώρα. Σα χάσκι είσαι. Και έτσι, ο ταλαντούχος κοπρίτης βρήκε επιτέλους την καβή κοπέλα. Λοιπόν, έλα παιδιά, έχουμε δουλειά. Μαγαζί στείλουμε. Λοιπόν, το ξαναλέω. Είναι ρίσκο, αλλά αξίζει τον κόπο. Προσοχή, εγώ την άλλη εβδομάδα γκρεμίζω τοίχο. Και σε ένα μήνα ανοίγω. Σκεφτείτε το. Έτσι άρχισε η φάση. Πότε ξεκινάμε? Είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Κι εγώ. Στο! Θα γίνει τζέτη φάση. Θα τρατάξουμε την Αθήνα. Εγώ μπορώ να κάνω και υποδοχή. Είναι πολύ κοινωνική. Είμαστε όμως φοβερή ομάδα, έτσι. Ναι, ναι. Κάτσε λίγο τώρα γιατί ο παππούς που... Μια σερβιτόρα χαζή, μια σερβιτόρα γκαβή, ένας τελειωμένος μπάρμαν και μια χοντρή με τον άντρα της τον αχαρακτήριστο που θέλει να ανοίξει μπριζολάδικο. Καταστρέφομαι! Ε! Κάτι άφραγοι τύποι που ήθελαν να τραντάξουν την Αθήνα σε μια εποχή που η Αθήνα δεν τρανταζόταν με τίποτα. Dibby-dibby-song, can't you see we wear the crown? Can't distress me, can't impress me, rather chase them out of town. What am I do, what am I try? We are gonna shame them, make them cry. What am I try, what am I say? Kill our song, why every single day? Dibby-dibby-song, dibby-dibby-song, can't you see we wear the crown? Them try test me, but you bless me, so them can't take me down. Yeah.
him to make him cry. What am I trying? What am I saying? He loves someone every single day. Give it his own, give it his own. Can't you see we wear the crown? Don't try to test me, but you're blessed with so damn cute. Τι θα το κάνουμε όλο αυτό? Εγώ λέω να το ξαναχτίσουμε. Πες το ψέματα. Σοπάτε ρε, σοπάτε, θα γεμίσει ο χώρος, θα... Εδώ θα στήσουμε την ψησταριά. Ποιος? Και εκεί το stage. Και να σε βάλουμε πάνω να μας λες τα κάλαντα, ε. Και εμείς τραγουδάμε πάντως. Ε, καλά. Παίζω κι εγώ λίγο πιάνο. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Τρελά γλέντια. Μεγάλες τιμές θα ζήσουμε. Έλα, στο μαγαζί με. Τέρι. Τέρι, μ' ακούς. Τέρι. Να σου πω. Ποιος είναι ο Τέρις? Έχεις δεσμό? Γιατί ρωτάς? Γιατί τα βυζάκια σου είναι σαν τους αμόλοφους της μακρινής Σαχάρας. Έσχος. Ρε ψηλέ, μόνο εσύ μπορεί να βοηθήσεις. Έλα εκεί πέρα να το στήσουμε, να το τρέξουμε. Ναι, έτσι λίγο να το σπρώξεις στην αρχή. Να μου φέρεις τους κοσμικούς σου, τους δημοσιογράφους. Έλα, ξέρεις εσύ τώρα και... Τι να σου πω, θα σου δώσω καλό ποσοστό. Έχεις πλάκα, ρε μαν. Τι πλάκα, ρε, εσύ σου λέω, καταστρέφομαι. Παίρνα τουλάχιστον να δεις το χώρο. Θα έρθω, ρε φίλε. Η αγάπη είναι μεγάλο πακέτο στα σπίτια. Βάζει λουκέτο στις λεωφόρους φωτιά. Ναι, ναι, η αγάπη πρώτα σε πιάνει στη φάκα, μετά σ' αφήνει μαλάκα και σου λέει αντέγια. Είσαστε θεές, ρε. Τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος ουρλιάζει, ποιος χτύπησε? Καλά αυτός, γράφει τραγουδάρες. Καλά αυτός, θα σου έλεγα τι γράφει τώρα, αλλά είχε χάρη. Καλησπέρα. Πού, ρε ψηλέ, πού είσαι, ρε ψηλέ, ρε ψηλέ, καθένα. Αυτός δεν είναι ο Στεφάνου, ο Νίκος. Hey. Γεια. Έλα ρε ψηλέ μου, έλα ρε ψηλέ μου, έλα. Παιδιά, λέτε να σας συστήσω. Έλα ρε ψηλέ μου, οπα. Λοιπόν, η Λίλη. Και είναι. Τη Ρίτα, την ξέρεις? Εννοείται. Ποιος την έστειλε? Τι έγινε, Ριντάκη? Καλά. Και ο Τριαντάφος. Ο Νίκος δεν χρειάζεται συστάσεις, τον Νίκο το ξέρετε. Πώς είναι αυτός ο Τέλεμες? Καλά, δεν βλέπεις τηλεόραση? Όχι, γιατί λέει το καιρό. Ο άντρας μου ο Παντελάκης και τα παιδιά μου τα κελούδια. Καλές δουλειές, αφεντικά. Τι καλές δουλειές. Καλές δουλειές, λέει. Καλές δουλειές. Καραντίνα. 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 Τι άλλο θα κουβάλεις εδώ μέσα? Πάμε πάνω, πάμε πάνω. Πού πήγε το τσιγάρο? Να σου πω, ρε ψηλέ, πώς φαίνονται? Εντάξει. Πλάκα έχω. Αυτό είναι το θέμα. Τι θα ανοίξει με αυτούς, πλακατζίδικο ή τσίρκο? Πλάκα έχεις. Λοιπόν, πάνω να φύγω. Να σου πω, θα στηρίξεις, έτσι? Θα στηρίξω, ρε μαν. Ό,τι μπορώ θα το κάνω, για πάρτι σου. Είσαι πρίγκιπας, ρε ψηλέ. Πρίγκιπας. Παιδιά, χαιρετώ. Γεια, γεια. Καλά. Συγγνώμη, μήπως είναι εδώ η Αστερόπη? Ποια είσαι πάλι, παιδί μου? Τέρι. Αδερφή της Αστερόπης. Της Αστερόπης. Μια ώρα.
Όχι, δεν νομίζω. Ναι, πάρτε το δικό μου το τραπέζι, καθίστε και θα έρθω μετά. Τι σου είπα, σε μια ώρα. Ωραία, θα έρθω μετά. Έλα, γεια. Αυτά δεν γίνονται ούτε στο χορεύοντα στο σκοτάδι. Σέρνεται η άλλη κάτω γκαβή. Περνάς. Χώστηκε καμιά μπάτσα, άμα είναι. Όχι, χρυσέ μου. Πάμε πάλι. Όχι, ρε, δεν σε κλείνω. Γεια. Χτύπησες. Έτσι, μάλιστα. Όχι, όχι. Ω, γλυκιά, όμορφη ύπαρξη. Ω, γλυκιά, όμορφη ύπαρξη. Πες της. Έλα. Πιάστο. Πιάστο, ντε. Εσύ, κοπέλα μου, δεν παλεύεσαι. Είπαμε να σου δώσουμε μια ευκαιρία να την αρπάξεις και εσύ άρπαξες άλλα ντάλλον. Τι μαλακό που είναι το χέρι σου. Σου φαίνεται μαλακό. Βούτυρο. Άιντε να χαθείς, βούρλο. Πάω για ύπνο. Ξέρεις, ναι. Αυτό που κρατιέσαι δεν είναι το... Ευτυχώς που σε έσωσα, ε! Τέρι! Πού είσαι μέσα, πότε ήρθες! Τώρα πριν λίγο! Τι είναι αυτά, παιδάκι μου! Δείτε καθέα! Χτύπησαν πετακούνια, ρε γαμώτο! Άντε, Τέρι, κοίτα, κοίτα, το καταστροφή! Πρέπει να σας θυμίσω ότι είναι. Ναι, γαμώ τα κινητά μου, δεν τα έχεις ανάγκη. Είσαι εντάξει. Με τον Νίκο γνωριστήκατε. Γνωριστήκαμε, λίγο παράξενα βέβαια. Απίστευτο. Τι. Είναι ο μόνος άντρας στον κόσμο που δεν κάνει βρώμικες σκέψεις. Και εσύ πού το ξέρεις. Πώς έγινε αυτό. Πώς. Οι εξωγήινοι μας επιτίθενται. Πρέπει να τον παίζουμε τρεις φορές τη μέρα για να τους αντιμετωπίσουμε. Καλή φάση. Καίγεται. Σόπα. Αυτή είναι straight. Σκάσε. Πάει. Και τώρα, μπαμπά. Και τώρα, Λίλη. Τώρα, μόνο ο Θεός. Ποιος Θεός, μωρέ, ποιος Θεός! Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Θεός! Ντροπή, Σωτήρη, ντροπή! Τι είναι ο Θεός, ATM, 24 ως 24 ώρο, Θεέ μου, σχόραμε! Σε χαμάνι, Θεό, μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σε χαμάνι, Θεό, μια φορά να σε δω, μα με διώχνεις πριν να σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω πάλι, Θεό. Πέτρο, χαμήλωσε εσύ το κλιματιστικό. Θα σκάσουμε. Σ' έχω πάλι, Θεό. Eravamo due cowboy, ben ben, di colpo lui
τον